Πάμε να καλημερίσουμε. Εκλεκτή παρέα, θα έλεγα. Τους καλεσμένους μας. Λοιπόν, μαζί μας η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και ο κύριος Νίκος Παπάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και στους δύο. Θα και έχουμε χρόνια πολλά. Σε λίγο. Καλημέρα και στους δύο. Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Θα έχουμε σε λίγο και τον Αντρέα Τολοβέρδο από το Κίνημα Αλλαγής. Πολύ λίγο. Τρία στελέχη, το κάθε ένα στο κόμμα του, θα έλεγα. Κορυφαία. Να ξεκινήσουμε όμως τη συζήτηση με την κυρία Κεφαλογιάννη. Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο, κυρία Κεφαλογιάννη, για την άφιξη των δόσεων του εμβολίου που έχουν φτάσει στη χώρα μας. Και βέβαια να μας πείτε και πότε με το καλό θα εμβολιστείτε κι εσείς. Ξεκινάω λέγοντας ότι μετά από μια χρονιά που είναι για όλους εξαιρετικά δύσκολη, μια χρονιά που έχουμε δει δυστυχώς χιλιάδες ανθρώπους να νοσούν και πολλούς από αυτούς να καταλήγουν, είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να έχουμε μια αισιοδοξία ότι όλο αυτό μπορούμε κάποια στιγμή να το βάλουμε πίσω μας και να επιστρέψουμε σε μια καινούργια για κανονικότητα. Και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να εμπιστευτούμε και τους ειδικούς, τους επιστήμονες και όλους αυτούς που έχουμε όλοι δώσει την εμπιστοσύνη μας ότι τα εμβόλια αυτά πρέπει να γίνουν, είναι ασφαλή και ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες οι οποίες έχουν ήδη ένα πολύ συγκεκριμένο και με πολύ καλή ανάλυση πρόγραμμα για το πώς θα γίνει ο εμβολιασμός του πληθυσμού, ξεκινώντας βεβαίως από εκείνους στους οποίους έχουμε στηρίξει όλοι την υγεία μας και την ασφάλειά μας. Μιλάω για τους ανθρώπους που εργάζονται στα νοσοκομεία και σε όλο τον χώρο της υγείας και βεβαίως μετά οι συμπολίτες μας που έχουν περισσότερο ανάγκη, τόσο αυτοί που είναι σε μεγαλύτερες ηλικίες, όσο και εκείνοι που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Εμείς στην Ελλάδα δεν ακολουθούμε το αμερικάνικο μοντέλο, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε. Εκεί δόθηκε μια προτεραιότητα σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι στους χώρους της διακυβέρνησης. Είτε μιλάμε για την κυβέρνηση αυτή καθεαυτή, είτε για το κοινοβούλιο. Εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Η Ευρώπη ακολουθεί άλλη νόρμα. Οπότε πηγαίνουμε με το πλάνο που έχει ήδη δώσει τη δημοσιότητα η κυβέρνηση. Άρα πάμε πρώτα από εκείνους που έχουν περισσότερο ανάγκη. Εκείνους οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορονοϊού και εκείνους που έχουν περισσότερο ευάλωτοι. Πάμε τώρα και στον κύριο Νίκο Παπά. Η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει ασκήσει δρυμία κριτική, κύριε Παπά, και για το θέμα το πώς έχει διαχειριστεί η κυβέρνηση την πανδημία. Τώρα, βέβαια, πρέπει στο θέμα του εμβολίου να είσαστε παρέα, να είστε μαζί. Είναι κοινός ο στόχος. Καλημέρα κύριε Φεμόπουλο, κύριε Αγκαντώνα, καλημέρα κύριε Κεφαλογιάννη. Καλημερίζουμε και τον κύριο Λοβέρδο που μόλις μπήκε στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Λοβέρδο. Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα σας κύριε Λοβέρδο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Νομίζω ότι είναι ένα θετικό γεγονός, αλλά αυτό θα έπρεπε να δώσει και αφορμή σε ορισμένα κυβερνητικά στελέχη και δεν αναφέρομαι στην κυρία Κεφαλογιάννη. Για να κάνουμε το εμβόλιο της αλήθειας. Ξεκινήσαμε λέγοντας ότι θα έχουμε 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς το μήνα. Πήγαμε στο 1 εκατομμύριο, μετά στις 300.000 και τώρα ήρθαν 9.000 εμβόλια. Όλο αυτό που είδε ο κόσμος αφορά την άφιξη 2 κυβωτίων με εμβόλια. Ο εμβολιασμός λοιπόν πρέπει να επιταχυνθεί. Καλό Σεπτέμβρη θα είμαστε εμβολιασμένοι όλοι. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω για να μην αποτελέσει αφορμή αυτή η μικρή είσοδος, η μικρή εισαγωγή παρτίδας εμβολίων, αφορμή για μια κυβερνητική απραξία και στο επίπεδο της οικονομίας και στο επίπεδο ενίσχυσης του συστήματος υγείας. Άκουσα τον κύριο Παπαθανάση πριν από λίγο. Είπε ο άνθρωπος ότι κάνανε τζίρο όσοι είχαν click away 35% σε σχέση με πέρσι. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Σιωμό, που λέγεται στο οικονομικό ρεπορτάζ χρόνια. 15% των καταστημάτων μπόρεσαν να έχουν click away. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είχαμε το 5% του περσινού τζίρου. Συνεπώς εδώ έχουμε συνθήκες έκτακτες, συνθήκες μεγάλης ανάγκης και δεν είναι η ώρα αυτή τη στιγμή για πανηγυρισμό και εφησυχασμούς. Αντιστοίχως και με το σύστημα υγείας, θα έλεγα, η κυβέρνηση δυστυχώς επιμένει σε μια τακτική αντί της ενίσχυσής του, της μετάθεσης γιατρών και του, θα σας έλεγα έτσι, προπαγανδιστικού περιβλήματος για το τι πραγματικά συμβαίνει. Καλώς ήρθε το εμβόλιο. Θα θέλαμε να δούμε τις αρχικές εξαγγελίες να υλοποιούνται και όχι ένα μικρό, πάρα πολύ μικρό κλάσμα εμβολίων να έχει μπει.
θα εμβολιαστούμε όλοι με τη σειρά μας, όπως προβλέπετε, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο διάστημα στο οποίο έχουμε έναν τεράστιο κίνδυνο να υλοποιηθούν τα δυσάρεστα μαντάτα, τα οποία δεν δικαιούται κανένας να πει ότι δεν θα είχε προβλέψει και για την οικονομία και για το σύστημα υγείας. Τώρα, σε αυτά που είπατε θα απαντήσει μετά η κυρία Κεφαλογιάννη. Να πάμε όμως πρώτα στον κύριο Λοβέρδο για να πάρουμε και ένα σχόλιο από εκείνο, να δούμε τι λέει το κίνημα αλλαγής για το εμβόλιο και βέβαια να πούμε ότι η κυρία Γεννηματά στις 4 Ιανουαρίου, κύριε Λοβέρδο, θα προσέλθει για εμβολιασμό. Ναι, καταρχάς χρόνια πολλά, καλημέρα. Καλημέρα. Επίσης, να είμαστε καλά. Καλημέρα, Δευτέρα, καλημέρα σας. Από δύσκολες συνθήκες, με δύσκολες συνθήκες επικοινωνώ μαζί σας. Έχω πρόβλημα με το ίντερνετ σήμερα εδώ. Στο σπίτι, κοιτάξτε, ο εμβολιασμός μαζί με τα φάρμακα που περιμένουμε κάποια στιγμή να εγκριθούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ελπίδα μας απέναντι σε αυτή τη μάστιγα. Ο τρόπος που θα υποδεχθούμε τον εμβολιασμό και η οργάνωση του εμβολιασμού του ελληνικού λαού είναι πρώτον ένα ζήτημα που καθένας πολιτικά δείχνει τις προδιαθέσεις του. Δηλαδή, αν αρχίσεις να κλαις πριν, ας πούμε, γίνει ο εμβολιασμός ή να φωνάζεις ή να χοροπηδάς, σημαίνει ότι το πρόβλημά σου δεν είναι ο εμβολιασμός, αλλά είναι κάτι άλλο. Αν το πρόβλημά μας είναι ο εμβολιασμός, πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι στις ανάγκες. Το δεύτερο είναι η επάρκεια των εμβολίων και η στρατηγική, γιατί πραγματικά χρειάζεται στρατηγική εμβολιασμού του συνόλου του ελληνικού λαού μέσα στο πρώτο εξάμηνο, το πρώτο ενάμηνο, το πρώτο δεκάμηνο του έτους. Οι πρώτοι σχεδιασμοί, ότι δηλαδή την άνοιξη θα έχουμε εμβολιαστεί όλοι, συγκρινόμενοι με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς, δείχνανε ότι ήταν στον αέρα. Τώρα ελπίζω να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα που κάθε Έλληνας πολίτης θα βρει τον εαυτό του μέσα σε αυτό, και απ' την άλλη η οργάνωση να είναι άψογη. Έχω εικόνα και ως πρώην Υπουργός Υγείας, αλλά και λόγω του προβλήματος και της μάχης που δίνει ο συνάδελφος και αγαπημένος μου φίλος, ο Λεωνίδας Γρηγοράκος, έχω εικόνα από το Σωτηρία. Δίνουν οι άνθρωποι εκεί τη μάχη της οργάνωσης. Εμένα το μυαλό μου και η ψυχή μου είναι σε αυτούς. Πώς αυτοί οι άνθρωποι, έχοντας τη διευκόλυνση του κρατικού μηχανισμού και της κυβέρνησης, θα κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Με απασχολεί πάρα πολύ αυτό που διαβάζω και στον τύπο το χθεσινό, ότι οι στατιστικές λένε ότι μια μεγάλη μερίδα του προσωπικού που εργάζεται στα νοσοκομεία, κυρίως στα περιφερειακά, δεν θέλει να εμβολιαστεί. Αυτό δημιουργεί ένα κίνητρο για την πολιτική. Οι πολιτικοί να προβάλλουν τον δικό τους εμβολιασμό, να δείξουν ότι δεν φοβούνται να κάνουν αυτό που συνιστούν στους πολίτες, ούτως ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Θέλω να είμαστε μονιασμένοι σε αυτό και όχι να χοροπηδάμε. Πάντως, στέλνετε μήνυμα με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Στέλνετε το ίδιο μήνυμα όλοι. Ότι πρέπει να υπάρξουν, να γίνουν οι εμβολιασμοί. Κύριε Λοβέρδο, επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Γρηγοράκο, έχουμε κάποια εξέλιξη για την υγεία του από ανθρώπινη. Είναι σταθεροποιημένος. Εκείνο που. Παιδιά, δεν έχω ήχο. Για εμάς τους τρίτους τώρα. Κύριε Κεφαλογιάννη, λέω ότι δεν έχει. Σας ακούμε, κύριε Κεφαλογιάννη, σας ακούμε εμείς πάντως. Εκεί, τώρα θα το διορθώσουμε ναι, απλώς αμέσως. Υπήρχε μια για την κυρία Κεφαλογιάννη, δεν ακούει καλά, δεν έχει ένα πρόβλημα με τον ήχο. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο για μας που δεν ξέρουμε, που δεν είμαστε γιατροί, όχι ευχάριστο, είναι ότι περνάνε οι μέρες και ο άνθρωπος δεν έχει βγει από την διασωλήνωση. Μάλιστα. Εύχομαι τις επόμενες μέρες να νικήσει στη βάση. Το ευχόμαστε όλοι, κύριε Λοβέρδο. Τώρα, το μεγάλο στοίχημα, από ό,τι καταλάβαμε και από αυτά που μας είπατε, είναι να μπορέσει το πολιτικό σύστημα να συνεισφέρει και εκείνο ώστε να πιστεί όλος ο κόσμος για να εμβολιαστεί, αλλά βέβαια και οι υγειονομικοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Πόσο εύκολο είναι αυτό το στοίχημα, τι λέτε? Κοιτάξτε, η στατιστική δεν μας αρέσει. Δεν είναι ευχάριστη. Όταν οι άνθρωποι που εργάζονται μέσα στον χώρο, που δίνουν δηλαδή τη υγεία, που δίνουν στην πρώτη γραμμή τη μάχη, δεν είναι όλοι υπέρ του εμβολιασμού τους, θεωρώ ότι στέλνει ένα μήνυμα περίεργο στον πολίτη που κοιτά. Δεν με ενδιαφέρει αυτός ο οποίος έχει φτιάξει θεωρίες στο μυαλό του περί ψεκασμού, περί Bill Gates, ότι μας βάζουν τσιπάκι. Αυτοί δεν με ενδιαφέρουν. Ναι. Με ενδιαφέρει ο διστακτικός πολίτης που λέει ναι, αλλά για να δω τι θα πάθουν αυτοί που θα κάνουν πρώτοι. Αυτός ο πολίτης είναι διπλανός μας. Μπορεί να είναι αδερφικός μας φίλος, συγγενικό μας πρόσωπο. Μπορεί να είμαστε και εμείς οι ίδιοι, εγώ δεν είμαι. Αυτός ο πολίτης πρέπει να πιστεί. Για να πιστεί, πρέπει αυτοί που του λέμε ότι πρέπει να ακούσουμε τους ειδικούς και να εμβολιαστούμε, να το κάνουμε πρώτοι. Εγώ το έχω πει πριν ξεκινήσει ακόμα. Προσπαθούμε, κύριε Λοβέρδο. Είναι δεδομένη η στατιστική αυτή. Προσπαθούμε ότι αν υπάρχουν απρόθυμοι, εγώ είμαι πρόθυμος. Έχουμε την κυρία Κεφαλογιάννη. Ναι, εκεί θα πάμε τώρα, στην κυρία Κεφαλογιάννη. Κυρία Κεφαλογιάννη, υπήρχε ένα πρόβλημα. Δεν είχα ήχο τόση ώρα. Ακούγατε εσείς? Όχι.
Εμείς σας ακούγαμε πάντως. Έχω ακούσει λίγο τον κύριο Παπά. Ουσιαστικά σας έχουν ασκήσει κριτική για το θέμα ότι τάξατε πολλά εμβόλια και έρχονται πολύ λίγα. Αυτή είναι η ουσία. Και είπαμε στο τέλος, κυρία Κεφαλογιάννη, πόσο σημαντικό είναι να πιστεί τελικά όλος ο κόσμος για να εμβολιαστεί, αλλά και η υγειονομική. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνησή σας, λοιπόν, και πώς θα το κερδίσετε αυτό? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ξεκινάω από αυτό. Ελπίζω ότι και οι συνάδελφοι που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη συζήτηση θα συμφωνήσουν ότι, αν μη τι άλλο, σε αυτό θα πρέπει να δώσουμε ένα κοινό μήνυμα προς την κοινωνία. Και επειδή άκουσα τον κύριο Παπά στην αρχή να κάνει κριτική στην κυβέρνηση, θα έλεγα ότι είναι καλό η αξιωματική αντιπολίτευση να προσπαθήσει να συντονιστεί με την κοινωνία και να μην δημιουργεί εντυπώσεις και κυρίως να μην δημιουργεί αμηχανία και ανασφάλεια στην κοινωνία σε μία περίοδο που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ να δώσουμε ένα μήνυμα ότι με τον εμβολιασμό μπορούμε επιτέλους να μπούμε σε μια νέα κανονικότητα. Για δε το click away, το οποίο λιδόρισε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα σας έλεγα ότι έδωσε σε κάποιους εμπόρους μια ανάσα ζωής και μαζί με την στήριξη των μέτρων που είναι σημαντικά, βοήθησε να υπάρξει ένα μικρό αλλά σημαντικό εισόδημα σε κάποιους ανθρώπους που αλλιώς δεν θα είχαν καμία άλλη δυνατότητα. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι το μήνυμά μας σήμερα, ότι θα πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας. Τα πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα. Ας στηρίξουμε θετικά την κοινωνία και, αν μη τι άλλο, ας βγάλουμε η πολιτική ένα κοινό μήνυμα σε σχέση με τον εμβολιασμό και σε σχέση με το ότι πρέπει να εμπιστευτούμε τους ειδικούς, πρέπει να εμπιστευτούμε όλους εκείνους που όλους αυτούς τους μήνες έχουν κάνει τη μεγάλη προσπάθεια για να έχουμε αυτή τη στιγμή ήδη ένα εμβόλιο στην Ευρώπη που έχει για περάσει. Για το μικρότερο αριθμό εμβολίων που λέει ο κύριος Παπάς, κυρία Κεφαλογιάννη, έχετε απάντηση σε αυτό? Ούτως ή άλλως ξέρετε ότι η Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει τη δυνατότητα να πάρει τα εμβόλια μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πηγαίνουμε δηλαδή μαζί με το πακέτο των εμβολίων που εγκρίνει και που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, όλο γίνεται με βάση από εκεί πέρα το μέγεθος της κάθε χώρας. Όπως ξέρετε, αυτό είναι τώρα το πρώτο εμβόλιο που έχει εγκριθεί από την Ευρώπη. Ναι, υπάρχουν και άλλα εμβόλια, βέβαια, που είναι στην σειρά για να εγκριθούν. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι στην πορεία θα μπορέσουμε να έχουμε τα εμβόλια που είναι απαραίτητα για να έχουμε τον εμβολιασμό του πληθυσμού, του ελληνικού πληθυσμού. Ξεκινάμε όμως, και είναι πολύ σημαντικό, με τους υγειονομικούς, και προφανώς αυτό, όπως το λέτε και εσείς, είναι σημαντικό να γίνει όπως πρέπει και να γίνει σωστά. Αλλά και η πολιτική πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία για να αισθανθεί την ελπίδα και την αισιοδοξία που χρειάζεται αυτή τη στιγμή περισσότερο από ποτέ. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Παπά, αν θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι. Στο μεταξύ, κύριε Παπά, εμείς παρακολουθούμε ότι σε καθημερινή βάση ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και επιμένεται σε εγκληματικές, έτσι τις χαρακτηρίζεται, τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας. Μήπως είστε κι εσείς λίγο υπερβολικοί? Υπερβολικοί δεν είμαστε, και ξέρετε κι εσείς και γνωρίζετε ότι στην πρώτη φάση της πανδημίας είχαμε δώσει απόλυτη πολιτική συνένεση και για τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων και για να δοθεί ο χρόνος να ενισχυθεί το σύστημα υγείας. Ήμασταν, όσο οφείλαμε, αμήλικτοι στα θέματα διαχείρισης του δημοσίου χρήματος και πολύ φοβάμαι, ακούγοντας την κυρία Κεφαλογιάννη, ότι δεν έχουν εξαχθεί τα χρήσιμα για το λαό μας συμπεράσματα. Τώρα, για το αν ακούμε την κοινωνία εμείς, εμείς ακούμε την ΟΕΝΓΕ, την ΠΟΕΔΗΝ, την ΕΙΝΑΠ. Είναι οργανώσεις εργαζομένων στα νοσοκομεία και γιατρών, που κάθε άλλο παρά μπορεί να πει κανείς ότι πρόσκυνται στη δική μας παράταξη. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, βγάζουν κραυγή αγωνίας. Ακούμε τις οργανώσεις των εμπόρων, τα επιμελητήρια, τη ΓΕΣΕΒΕ, που λέει ότι υπάρχει μείζον ζήτημα με τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτούς ακούμε και κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Είναι προφανές ότι στο ζήτημα του εμβολιασμού δεν υπάρχει καμία διαφωνία, θα πρέπει να δώσουμε και αγώνα να πείσουμε τον κόσμο να κάνει το εμβόλιο, αλλά αυτή η μικρή ελάχιστη ποσότητα εμβολίων, η οποία ήρθε σε σχέση με αυτά που μας λέγανε στην αρχή, διότι θυμάστε, κύριε Αγκαντώνα, ότι όταν στην αρχή, και κύριε Σιωμόπουλε, όταν στην αρχή μας λέγανε ότι θα έχουμε 2 εκατομμύρια εμβόλια το μήνα, το λέγανε ότι το καταφέραμε με προσωπική παρέμβαση του κύριου Μητσοτάκη. Σήμερα, επειδή παίρνουμε ένα πάρα πολύ μικρό κλάσμα των υπεσχημένων, λένε ότι πάμε με τον προγραμματισμό της ΕΕ. Μάλιστα. Λέμε, λοιπόν, εμείς το εξής απλό. Βεβαίως τον εμβολιασμό αμέσως, και θα δώσουμε και το παράδειγμα με τη σειρά μας όλοι. Αλλά να μην γίνει αυτό η χρυσή δικαιολογία για απραξία στα κρίσιμα μέτωπα της
οικονομίας και της ενίσχυσης του συστήματος υγείας. Σας ακούει και ο κύριος Λοβέρδος και την κυρία Κεφαλογιάννη. Θέλω και τον κύριο Παπά. Μια τελευταία παρέμβαση και εγώ. Βεβαίως, κύριε Λοβέρδο, την έχετε. Κοιτάξτε. Καταρχάς είναι χρονιάρα μέρα. Στις χρονιάρες μέρες επιλέγει κανένας τι θα πει. Είναι θέμα ευθύνης του. Εκείνο που προέχει, ταυτίζομαι με αυτό που τα πέντε κόμματα νομίζω της Βουλής έχουν πει, είναι να πείσουμε εμείς, το είπα και στην πρωτολογία μου, όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν. Επιμένω, αγαπητοί φίλοι, αυτή τη μέρα, γιατί αύριο ξεκινάει ο εμβολιασμός, να μένω σε ζητήματα κριτικής που αφορούν μόνο τα εμβόλια. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθυστερήσει και αυτό έχει φανεί και σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεύτερον, ανάλογα με τον τρόπο που θα έρθουν τα εμβόλια στην Ελλάδα, αυτό το ανάλογα αφορά και τον αριθμό και τα εμβόλια αυτά καθ' αυτά, από ποια εταιρεία, πρέπει να φανεί πεντακάθαρα σε εμάς, σε εσάς τους δημοσιογράφους και σε εμάς τους πολιτικούς, πώς θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα Ελευθερία. Το πρόγραμμα αυτό είναι το πρόγραμμα που εμπεριέχει τη στρατηγική της κυβέρνησης για τον εμβολιασμό. Έχω την εντύπωση, κυρία Κεφαλογιάννη, με πολύ καλό τρόπο μιλώ και σέβομαι και την ημέρα αλλά και το θέμα, ότι δεν ξέρετε πολύ καλά ποιο είναι το πρόγραμμα Ελευθερία. Εγώ ρωτώντας αρμοδίως δεν εισπράττω απαντήσεις. Ακόμα και για μας, τους βουλευτές. Δεν εισπράττω επαρκείς απαντήσεις από πλευράς κυβερνητικών στελεχών για τον τρόπο που θα εμβολιαστούν και τη σειρά που να θα απαντήσει, κύριε Λοβέρδο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Άρα, αγαπητοί μου φίλοι, για να κλείσω. Να απαντήσει, κύριε Κεφαλογιάννη. Αγαπητοί μου φίλοι, για να κλείσω. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που να βλέπει ο Έλληνας πολίτης, η Ελληνίδα πολίτης, τον εαυτό του, τον εαυτό της, εκεί. Μάλιστα. Να ξέρει πότε είναι η σειρά της. Και δεύτερον, να απαντήσει, κύριε Κεφαλογιάννη, δεν έχουμε χρόνο. Ελάτε, κύριε Κεφαλογιάννη. Εάν επιμείνουν οι άνθρωποι σε μεγάλους αριθμούς να είναι διστακτικοί, η πολιτική, όλη η πολιτική, και πρέπει να καταμετρηθεί ποιος είναι αυτός που θα απέχει. Είστε σαφής, κύριε Λοβέρδο. Να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Κυρία Κεφαλογιάννη. Λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριος Λοβέρδος φαντάζομαι ότι έχει δει το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο των Εμβολιασμών κατά το COVID και θα έλεγα ότι η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που σε σχέση με τις υπόλοιπες της Ευρώπης ήταν μπροστά. Ήταν από τις πρώτες που ανακοίνωσε ότι ήδη επεξεργάζεται ένα σχέδιο των εμβολιασμών. Και μάλιστα, αν θυμάστε, τότε λιδωρηθήκαμε για το ότι δεν είχαν έρθει ακόμα τα εμβόλια και εμείς παρουσιάζουμε το πρόγραμμα των εμβολιασμών. Διότι αυτό, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται μια πολύ μεγάλη οργάνωση και προφανώς αυτό υπάρχει από την κυβέρνηση, ακόμα και όταν είχαμε την ενημέρωση ότι θα έρθουν τα εμβόλια. Πόσο μάλλον τώρα που ξέρουμε ότι έχει ήρθει ήδη η πρώτη δόση των εμβολίων. Πότε είναι η σειρά. Επειδή είπατε, κύριε Λοβέρδο, είπατε πάρα πολύ σωστά, για τις καθυστερήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές είναι προφανείς. Και δυστυχώς, επειδή η Ελλάδα στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, οπότε ουσιαστικά πηγαίνουμε με βάση τον προγραμματισμό αυτό. Είναι δυστυχώς αληθές ότι οι καθυστερήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας έχουν προκαλέσει και εμάς κάποιες καθυστερήσεις. Όμως, τα μηνύματά μας πρέπει να είναι πάρα πολύ καθαρά και χαίρομαι γιατί, κύριε Λοβέρδο, εσείς ήσασταν ξεκάθαρος. Θα πρέπει να δώσουμε, ξαναλέω, ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας σε όλους τους πολίτες μας που παρακολουθούν σήμερα. Ωραία. Γιατί τα πράγματα μπορούν να πάνε και καλύτερα. Να κλείσουμε. Ας στηρίξουμε όλοι θετικά κοινωνία και ας στηρίξουμε όλοι την ανάγκη να γίνει ο εμβολιασμός. Κρατάμε την ομολογία στην ανάγκη για τον εμβολιασμό. Αυτό, κρατάμε ότι και οι τρεις σας είστε υπέρ των εμβολίων και υπέρ του εμβολιασμού και θα το κάνετε και οι τρεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα μας, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χαιρετούμε.